Θα θέλαμε, θα διακόψουμε για να πάμε στο Θανάση Μιλωνά. Θα θέλαμε να περιηγηθείτε τον χώρο γύρω από το Μέγαρο, να δούμε μέχρι πού φτάνουν οι διαδηλωτές, να έχουμε μια πιο σίγουρη εκτίμηση και να ακούσουμε τώρα τον Θανάση Μιλωνά, ο οποίος δεν είναι μόνος του. Είναι και με τον Αλέξανδρο Βλαχανά, δημοσιογράφο της, αρχισυντάκτη των Δελτίων Ειδήσεων της ΝΕΤ, μέλος Ένωσης Συντακτών, αρχισυντάκτης από το 1995. Για να δούμε, Θανάση, μας ακούς? Μάκη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε... Εγώ μεταφέρω, επειδή ρωτούσες, οφείλω να απαντήσω, γιατί βρίσκομαι από πολύ νωρίς στη Λεωφόρο Μεσογείων. Η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε λίγο μετά τη στάση νομισματοκοπείο και φτάνει σχεδόν μέχρι 2 χιλιόμετρα πάνω από, πάνω από την κρατική τηλεόραση, πάνω από το σημείο που βρισκόμαστε. Όντως, μαζί μου έχω τον κύριο Λαχανά, αρχισυντάκτη στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ. Θα του μεταφέρω, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα επιστροφής. Θα του μεταφέρω, αλλά σε πρώτη φάση θα του δώσω το λόγο για να σου πει και να σου μεταφέρει το κλίμα των ημερών, όπως αποτυπώνεται το τελευταίο διήμερο και όπως αποτυπώνεται και από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον κόσμο. Θανάση, θα σε παρακαλέσω να δώσεις την επιστροφή στο συνάδελφο. Αν είναι να με διακόψεις. Βεβαίως, θα δώσω την επιστροφή μου. Θα δώσω την επιστροφή μου. Ναι, άλλωστε είναι έμπειρος ο συνάδελφος, δώσε την επιστροφή. Να ακούσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Λαχανά. Είναι πολύ, πολύ εύκολο για τον συνάδελφο να κάνει κάτι το οποίο το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στη ζωή του. Να πούμε για τον κύριο Λαχανά ότι εκτός από αρχισυντάκτης Δελτίων Ειδήσεων της ΝΕΤ από το 1995 και του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων από το 2000 μέχρι σήμερα, παρουσιαστής Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων της ΕΡΤ από το 1994, ως το 98. Μισό λεπτό, συνάδελφε, λέω ορισμένα πράγματα από το βιογραφικό σου, αν με ακούς. Συντάκτης και εκφωνητής. Ναι. Εδώ πέρα μια διαδήλωση που εμείς προσωπικά εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ και είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν την περίμενε. Πρέπει να είναι εδώ πέρα γύρω στους 50.000 άνθρωποι, μέσα και έξω από την ΕΡΤ. Επειδή περπάτησα από το νομισματοκοπείο μέχρι εδώ, πράγματι βλέπω η ουρά να φτάνει από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής και από την πίσω μεριά υποθέτω ότι φτάνει μέχρι το Σταυρό. Δίνω λίγο ρεπορτάζ έτσι, γιατί το περπάτησα. Δεν ήταν αναμενόμενο ούτε για μας, μας συγκίνησε. Στον δρόμο μιλούσα με έναν συνάδελφο και με σταμάτησε ένας απλός άνθρωπος και μου είπε: «Κύριε Λαχανά», λέω, «με γνωρίζετε?» Μου λέει: «Σας ακούω στο ραδιόφωνο κάθε πρωί», μου λέει, «και στο σαν σήμερα. Ήρθα από την Πτολεμαΐδα», μου λέει, «και ήρθα για αυτό το λόγο σήμερα. Ταξίδεψα όλη νύχτα για να φτάσω εδώ και να είμαι σε αυτή τη διαδήλωση». Με συγκίνησε πραγματικά. Τι μπορεί να πει κανένας? Δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά είμαι συγκλονισμένος και δεν το βλέπω στενά σε προσωπικό επίπεδο. 2.000 οικογένειες. Έτσι. Νομίζω ότι το έχετε εξαντλήσει το θέμα όλες αυτές τις μέρες και δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε και να πω κι εγώ τα ίδια. Εγώ μεταφέρω τον παλμό, γιατί όλα τα βράδια είμαι εδώ από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί και βλέπω ποιοι άνθρωποι περνάνε, άνθρωποι κάθε ηλικιών, από κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου και εκτός Λεκανοπεδίου. Οι καμπάνες της Αγίας Παρασκευής χτυπάνε πένθυμα. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό με μια λέξη, δεν νομίζω ότι περιγράφεται για να το πω με μια λέξη. Με δύο λόγια, αυτό είναι το κλίμα. Αν με ρωτήσεις τι περιμένουμε... Εγώ εκ της φύσης μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή εμείς δεν ζητάμε προνόμια. Έτσι, προς Θεού, μακριά από εμάς αυτό. Από την αρχή δεν θέλαμε κάτι τέτοιο. Από την αρχή θέλαμε ουσιαστικά να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι, να υπάρχει αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Εμείς ζητήσαμε να αξιολογηθούμε. Ένα χρόνο δεν μας αξιολογήσανε. Ένα χρόνο δεν δείξανε καν ενδιαφέρον για μας. Βλέπαμε ότι η ΕΡΤ λειτουργεί περίπου με τον αυτόματο πιλότο. Δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά μετά από ένα χρόνο, μέσα σε ένα απόγευμα, έγινε αυτό που έγινε. Εμείς δεν θέλουμε τίποτε άλλο πέρα από δικαιοσύνη. Μόνο δικαιοσύνη. Τίποτε άλλο. Θανάση. Τίποτε άλλο. Κανένα προνόμιο. Και δεν αισθανόμαστε βέβαια. Αλέξανδρε, μάλλον. Κυρία και Ελλάδα, έτσι. Προς Θεού. Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Έχουμε υποστεί μειώσεις, έχουμε υποστεί ταπεινώσεις και εργασιακές και οικονομικές και προσωπικές.
δεν ξέρω πόσο παρακάτω μπορεί να βρεθούμε. Έτσι. Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν με ακούς, θα επιχειρήσω... Έχετε εξαντλήσει το θέμα, αν και από ό,τι δείχνει σήμερα η συγκέντρωση, είναι πολλά ακόμη αυτά που μας περιμένουν τις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Ναι, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν με ακούς αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να μου απαντήσεις αν με ακούς. Προσπαθώ να σε ακούσω, αλλά ωραία, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν μου λες κάτι αυτή τη στιγμή. Ωραία, ρωτάω κάτι. Είναι δύσκολο να σε ακούσω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί έχει δεν θόρυβο. Είμαι συγκεκριμένος και με την επιστροφή αυτή. Και ίσως δεν ακούω καλά. Ναι, έχω μιλήσει τόσο πολύ και έχω φωνάξει τόσο πολύ αυτές τις μέρες που ίσως έχουν πάθει κάτι και τα αυτιά μου. Ναι, όχι, δεν έχουν πάθει τίποτα τα αυτιά του Αλέξανδρου. Έπεσε η γραμμή και επιχειρούμε δυστυχώς, πάλι. Δεν μπορώ να ακούσω. Ναι, ναι, έχει πέσει η γραμμή, Αλέξανδρο. Αν προσπαθήσετε να με πάρετε στο τηλέφωνό μου, ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα επιχειρήσουμε, θα το επιχειρήσουμε κι αυτό. Λοιπόν, θα το επιχειρήσουμε κι αυτό. Έχουμε τον Κώστα Αρβανίτη στη τηλεφωνική γραμμή, τον δημοσιογράφο και διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Ναι. Στο κόκκινο, στο πράσινο, τώρα, στο μπλε. Τώρα εκεί, είμαστε στα κάγκελα. Ουράνιο τόξο. Ό,τι και να βάλεις. Ναι, ο Κώστα, εγώ ζήτησα να μιλήσουμε μαζί για να δώσουμε και μια εικόνα. Είχαμε τώρα τον Αλέξανδρο Λαχανά, έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος, αυτό ήθελα να του πω περισσότερο και θα επιχειρήσουμε να συνηθούμε μαζί του, έναν άνθρωπο μορφωμένο, καθηγητή ορθοφωνίας, δικηγόρο, δημοσιογράφο, παρουσιαστή, αρχισυντάκτη, εκφωνητή. Τα πάντα έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Επομένως, δεν θα τον πείραζε να αξιολογηθεί καθόλου. Δεν θα είχε πρόβλημα. Η σύζυγός του είναι η Μίνα Τσάμου, η οποία είναι μουσικός και τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή και θα κάνεις λίγο υπομονή. Έτσι, Κώστα. Βεβαίως. Να ακούσουμε έναν αξιόλογο άνθρωπο και χαίρομαι πολύ, Αλέξανδρε, που τώρα υπάρχει επικοινωνία. Ελπίζω να μας ακούς τώρα. Τώρα σ' ακούω, Μάκη, και ναι. Λέω τώρα λοιπόν. Σ' ακούω. Ναι, ναι. Σ' ακούμε και σε βλέπουμε πολύ καλά. Και λέω, δεν είναι... τον Κώστα. Άκουσα ότι έχεις τον Κώστα τον Αρβανίτη εκεί. Βέβαια, έχω και τον Κώστα. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η άλλη ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι όπως είναι η άλλη Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως και ο Κώστας Αρβανίτης, είναι η άλλη ΕΡΤ. Δικηγόρος, καθηγητής ορθοφωνίας, εκφωνητής ειδήσεων, παρουσιαστής κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ από το 1994 έως το 1998. Αρχισυντάκτης δελτίων ειδήσεων της ΝΕΤ από το 1995 και του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το 2000 μέχρι σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί να φοβάται να αξιολογηθεί? Βεβαίως και θα ήθελε να αξιολογηθεί και μάλιστα θα ήταν μεγάλη του χαρά και τιμή να αξιολογηθεί απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι διορίστηκαν κατά διαστήματα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ήταν οι φυτευτοί και αλεξιπτωτιστές σε αυτό που λέγεται ΕΡΤ. Ένας άνθρωπος που το κάνει γιατί αγαπάει τη δουλειά του. Και ήθελα να τονίσω και το γεγονός, Αλέξανδρε, ότι η αγαπητή σου σύζυγος, η Μίνα Τσάμου, η οποία είναι μουσικός, παίζει κλαρινέτο, εργαζόταν και αυτή η συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο που δήλωσες αισιοδοξία νωρίτερα, όταν τα δύο εισοδήματα μιας οικογένειας πάνε περίπατο σε 3 λεπτά. Είναι και η γυναίκα μου, ναι, δούλευε στην ΕΡΤ, εδώ γνωριστήκαμε. Εκείνη έφυγε πρώτη και τώρα την ακολούθησα κι εγώ. Δεν ξέρω, απ' τη μία είμαι απογοητευμένος, αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι όλο αυτό κάπου θα βγάλει. Δεν μπορεί να μην βγάλει κάπου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος έχει έρθει εδώ πέρα και πιστεύει. Έχει πίστη. Αν πιστεύει ο κόσμος, εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστεύουμε πολύ περισσότερο και να μην τον απογοητεύσουμε. Έτσι, σήμερα το πρωί που ερχόμουν με το αυτοκίνητο στη δουλειά, Αλέξανδρε, σκεφτόμουν άτομα όπως εσύ, γιατί γνωρίζω, ναι, πολύ καλά, όπως και η δική μας τηλεόραση εδώ, στελεχώθηκε από πολλά στελέχη που εργάζονταν κάποτε στην κρατική τηλεόραση. Νίκος Παπαθανασίου μόνο σου, λέω το όνομα του σκηνοθέτη, για να χαρείς και, ναι, να γελάσεις. Είναι πολύ καλός μου φίλος. Ο αγαπημένος μας αυτός άνθρωπος, ο οποίος εργάζεται σε εμάς ως έφηβος. Η συμπεριφορά του είναι εφήβου. Μαθαίνει στους υπόλοιπους. Τους μαθαίνει, τους δίνει, ξέρεις, αυτή την εμπειρία που έχει αποκομίσει τόσα χρόνια μέσα από αυτό το ραδιομέγαρο. Και έλεγα, γιατί να μην είστε αισιόδοξοι?
Το δικό μας το όνειρο διαλύθηκε μέσα σε ένα βράδυ. Με αυτό το ναυάγιο του Άλτερ. Όλοι οι συνάδελφοι, τεχνικοί και δημοσιογράφοι βρεθήκαμε στους δρόμους. Ναι. Και να που κάνουμε μια νέα αρχή. Επομένως, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Και εγώ πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν, δούλεψαν, πόνεσαν και προσέφεραν θα επιστρέψουν στην ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Εκείνοι που δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και είναι παρήσακτοι είναι τα μεγάλα πορτοφόλια τα οποία τα φύτευαν μέσα στο ραδιομέγαρο για να εξυπηρετήσουν τα πολιτικά κόμματα και τις σκοπιμότητες. Ξέρεις Μάκη μου, επειδή το είπες και εσύ πριν, αυτό που με πικραίνει περισσότερο, όπως και στην περίπτωση του Άλτερ, έτσι και της ΕΡΤ, δαιμονοποιήθηκαν για όλα οι εργαζόμενοι, για όλα αυτά οι εργαζόμενοι. Εμείς δηλαδή, εγώ που μετά από 20 χρόνια ο μισθός μου έφτασε και δεν τρέπομαι να το πω και δεν είναι και κρυφό, εξάλλου τα δηλώνω όλα στην εφορία, δεν μπορώ να κρύψω τίποτα και δεν θα το έκανα ποτέ λόγω και πεποίθησης. 1.800 ευρώ. Αυτά είναι το επίδομα της συντάκτης, το επίδομα των παιδιών μου, το επίδομα των πτυχίων μου. Δεν μιλάμε για ώρες. Έτσι. Ξεκινάει η ώρα μου στις 6 το πρωί και τελειώνει στις 10 το βράδυ. Και Σαββατοκύριακα και εκπομπές, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τρέιλερ, τα πάντα. Δεν τα διεκδικούμε αυτά. Τα θεωρούμε αυτονόητα. Γιατί έρθει το σπίτι μας 20 χρόνια. Αλλά φταίω εγώ. Φταίω εγώ. Η διοίκηση δεν φταίει ποτέ. Κανένας δεν φταίει. Όχι εγώ, οι συνάδελφοι εννοώ. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Έτσι όπως ακριβώς φταίγατε κι εσείς στο Άλτερ. Δεν έφταιγε κανένας άλλος. Δεν έφταιγε εκεί τίποτα. Πάλι οι εργαζόμενοι φταίγανε. Για όλα σε αυτόν τον κόσμο φταίνουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι βάζουν τις υπογραφές μόνοι τους. Όχι, όχι φυσικά. Όχι. Με συγχωρείς και κιόλας για το όχι. Τόνο της φωνής μου. Ο τόνος της φωνής σου είναι υπέροχος. Καταρχάς είσαι και καθηγητής ορθοφωνίας. Είναι υπέροχος. Η φωνή σου ακούγεται στεντόρια. Εμείς υπηρετούμε τις φωνές αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο το Zoogla.gr και η τηλεόρασή μας, το GR δηλαδή, με το NET στην Αθήνα, με το NET, είδες, το έκανα NET το Zoom. Με το Zoom στην Αθήνα και 20 κανάλια σε όλη την περιφέρεια, μεταδίδουν τη φωνή των εργαζομένων της NET. Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι των 800, των 1000, των 1100 ευρώ, των 1200, των 1500, ήταν οι εργαζόμενοι πραγματικοί οι οποίοι πόνεσαν και πονούν για το σπίτι τους που είναι η δημόσια τηλεόραση. Δεν έχουν καμία σχέση με όλους εκείνους τους πανέξυπνους τύπους των εξωτερικών παραγωγών, τους διορισμένους από τα κόμματα, όλους εκείνους οι οποίοι τσέποναν τον ιδρώτα και την υπεραξία των πραγματικών εργαζομένων. Αυτοί πρέπει να επιστρέψουν στην ΕΡΤ, οι υπόλοιποι πρέπει να πάρουν δρόμο και η λογική του ότι διαλύουμε έναν οργανισμό ο οποίος έχει και είναι και πλεονασματικός. Δηλαδή αυτό είναι το παλαβό. Για φαντάσου τα νοσοκομεία με τις μαύρες τρύπες, το στρατό με τις μίζες, την αεροπορία, το ναυτικό και το στρατό, τα νοσοκομεία θα έπρεπε να τα έχουν κλείσει χθες, εάν έκλεισαν την ΕΡΤ η οποία ήταν και πλεονασματική. Αυτά είναι αλλοπρόσαλα πράγματα. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η τηλεόραση αυτή, το κρατικό κανάλι, είναι, λάθος λέγεται κρατικό, είναι δημόσιο κτήμα, δημόσια τηλεόραση και όχι κρατική. Και υπ' αυτήν την έννοια δεν μπορούν να τη συμπεριφέρονται έτσι. Όταν θέλουν Μάκη το βαφτίζουν κρατικό και όταν θέλουν το βαφτίζουν το λένε δημόσιο. Έτσι. Ανάλογα τι βολεύει κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το διέλυσαν, το χρησιμοποίησαν, το ξόδεψαν για τους πολιτικούς τους αγώνες, για τα πολιτικά τους συμφέροντα, για να εξυπηρετήσουν τις σκοπιμότητές τους. Το χρησιμοποίησαν ως μέσο προπαγάνδας, πίκραναν και απογοήτευσαν κόσμο, λογόκριναν κείμενα, εκπομπές και ελεύθερες φωνές και σήμερα εμφανίζονται, μιλάω για την εκάστοτε εξουσία και όχι για την σημερινή, γιατί είναι ένοχες όλες οι εξουσίες. Και επειδή, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, από τον Αριστοφάνη μέχρι σήμερα ο θεατής ή ο τηλεθεατής ταυτίζονται πάντοτε με το θύμα, ποτέ με το θήτη, ο κόσμος είναι μαζί σας. Ναι, νομίζω ότι αυτή την αντίδραση δεν μπορούσε να την προβλέψει κανένας. Ούτε και εμείς φυσικά, αλλά και κυρίως αυτοί που πήραν την απόφαση.
Και μιας και είπες νωρίτερα ότι έχεις κοντά σου τον Νίκο του Παπαθανασίου και μιας και έθεσες και το θέμα των εξωτερικών παραγωγών, νομίζω ότι εκείνος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για αυτές. Βεβαίως. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε εκείνοι που λέγαμε όλο αυτό το καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τώρα τον τελευταίο καιρό, ότι η ΕΡΤ μπορούσε να κάνει παραγωγές με το προσωπικό της, με τους ίδιους τους ανθρώπους της. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει τις εξωτερικές αυτές παραγωγές ποιος τις υπέγραφε. Νομίζω η διοίκηση. Και τη διοίκηση ποιος τη διόριζε. Θα μας τα πει αυτά πολύ καλά ο Κώστας. Δεν χρειάζονται απαντήσεις. Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές. Καταλαβαίνεις. Θα μας τα πει τώρα ο Κώστας Αρβανίτης. Σε αφήνουμε. Είμαστε εκεί. Παρακολουθούμε τα πάντα. Καταγράφουμε τα πάντα. Και σου ευχόμαστε και ευχόμαστε μέσω εσού. Πραγματικά ευχόμαστε τα καλύτερα στον αγώνα σας. Καλή επιτυχία. Ο κόσμος από τη ψηφομέτρηση του Zoogla.gr, την διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία γνωρίζει ότι με μεγάλη ακρίβεια προβλέπει τα ποσοστά των κομμάτων όπως προέβλεψε και την νίκη του κυρίου Σαμαρά απέναντι στην Μπακογιάννη, σας δίνει 62 με 63% είναι υπέρ σας. Το 63% αυτή τη στιγμή, όπως μέτραγα τα κουκιά, είναι υπέρ του αγώνα σας και αυτό μετράει και λέει πολλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Αλέξανδρε. Πάμε στον Κώστα Αρβανίτη. Κώστα, άκουσες φαντάζομαι την κουβέντα που είχαμε. Βεβαίως. Απλώς νομίζω, Μάκη, το θέμα αυτή τη στιγμή είναι κάπου αλλού, αν έχω τη δυνατότητα να πω. Βεβαίως. Κυκλοφορεί ένα mail το οποίο αναφέρει τα εξής. Εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών στο Λουνάρα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπαριθμό ΤΑΔΕ ΚΙΑ καταργείται η δημόσια ελληνική πηγή ΕΡΤ. Για το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι τυχόν προβολή των πάσης φύσεων εκπομπών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών που φέρουν το σήμα της ΕΡΤ ΑΕ από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς συνιστά μία διορία. Ουσιαστικά μας απειλούν ότι όσοι αναμεταδίδουμε σήμερα το πρόγραμμα των εργαζομένων της ΕΡΤ, αν ισχύει αυτό το mail, αν δεν ισχύει να διαψευστεί, θα μας κλείσουν. Σήμερα παίζουμε και ζούμε το δεύτερο μέρος της Συνταγματικής Εκτροπής. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι λόγια δεν ισχύουν, γιατί εγώ λίγο νωρίτερα είδα τον πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγήκε και ο Μπουμπούκος, συνομίλησε, ο Άνδωνης Γεωργιάδης, συνομίλησε με τους συναδέλφους σου, οι οποίοι βρίσκονται στον αέρα. Επομένως, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο στέλνουν αυτό το τελεσίγραφο στους σταθμούς. Εάν μάλιστα, Κώστα, παρακολούθησε και το πρόγραμμα, το Zoom και το GR ήταν τα πρώτα μέσα τα οποία μετέδωσαν όσα συνέβαιναν. Ναι, ναι. Και η DJ έκοψε το σήμα ξαφνικά. Έπεσαν μπάρες στο Zoom, μετά επανήλθε και, εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια φάνηκε ότι είναι πιο διαλλακτικοί και αποφάσισαν να ακολουθήσουν έναν δρόμο πολιτισμένο και όχι αυτό του αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις. Πρόσεξε να δεις. Οι δημοσιογράφοι χωρίς τον κόσμο, Κώστα, δεν έχουν καμία αξία. Ο δημοσιογράφος που έχει τον κόσμο, τον αναρχοαυτόνομο, τον πολίτη, τον δεξιό, τον αριστερό απέναντί του και τον αποκαλεί αλήτη ρουφιάνο δημοσιογράφο, δεν έχει καμία εξουσία. Ο δημοσιογράφος αποκτά δύναμη και υπόσταση όταν τον εκτιμάει ο Κώστας κόσμο. Ο κόσμος Κώστα. Τότε έχει αξία ο δημοσιογράφος. Θα ήθελα να πω, βεβαίως, κύριε Διαφώνο, ότι το βασικό ζήτημα για μένα είναι δεν είναι η αξιολόγηση ή όχι ή η αναδιάρθρωση της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Άλλωστε, οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να μας σώσουν από την αμαρτία, με πρώτον βεβαίως τον κύριο Κεδίκογλου, ο οποίος βεβαίως έχει θητεύσει στην δημόσια ραδιοτηλεόραση και να μας πει και αυτό στις διαδικασίες με τις οποίες προσελήφθη. Να μας πει ακριβώς τους μισθούς που έπαιρνε και τι ακριβώς έκανε εκεί, ποια δουλειά. Πέραν του, το κ. Κεδίκογλου είναι υπουργός. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ ήμασταν εμείς ακόμα στην ΕΡΤ με την Κατσίμη, κάναμε την πρωινή ενημέρωση, ανέβαιναν πούλμαν συμβούλων των 4.000 ευρώ μεικτά, ενώ οι εργαζόμενοι, εγώ προσωπικά, έπαιρνα 1.300-1.270 μεικτά, όπως και η Μαρλένα. Οι μισθοί οι οποίοι περιδιαβαίνουν στο διαδίκτυο ήταν της διοίκησης Παναγόπουλου, πρέπει να θυμίσω, στην κυβέρνηση Καραμαλή. Ξαναέβγαλαν πάλι, από ό,τι καταλαβαίνετε, παλιές λίστες, αλλά αυτά τα ζητήματα θα όφυλαν να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Τι μας τα λένε δηλαδή, σε ποιους τα λένε δηλαδή, Κώστα, γνωρίζεις πολύ καλά, γνωρίζουμε ποιος είσαι, δεν είναι τυχαίο ότι ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου,
Γνωρίζει ο κόσμος και η κοινωνία ότι υπάρχουν λαμπρά ονόματα που πέρασαν ή εργάζονται αυτή τη στιγμή στο κρατικό κανάλι. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι τα ιδιωτικά δίκτυα, τα ιδιωτικά κανάλια, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα πάντα έχουν στελεχωθεί από ανθρώπους που πάρθηκαν μέσα από την ψυχή, από την καρδιά της δημόσιας τηλεόρασης. Όπως επίσης γνωρίζεις ότι και οι μηχανισμοί τους ακόμα και τα αρχεία τους και μάλιστα τα αρχεία κατά τρόπο παράνομο τροφοδότησαν τα αρχεία όλων των τηλεοπτικών καναλιών που λειτουργούν σήμερα. Και για το αρχείο που έφυγε ημινόμιμα, όπως υπήρχαν στελέχοι της ΕΡΤ οι οποίοι πούλαγαν στην εταιρεία που θα πήγαιναν το αρχείο της ΕΡΤ με εξευτελιστικές τιμές. Προσφάτως. Έτσι, αυτά τα ξέρουμε. Το ζήτημα σήμερα είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι για μένα το θέμα. Διότι σε ποια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής κλείνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η δημόσια συχνότητα για 3 μήνες για να κάνουν κάτι άλλο. Δεύτερον, το λόγο της ΕΡΤ έχει μια αξία εμπορική. Ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει στις πλάτες του ουσιαστικά να πετάξει αυτό το λογότυπο το οποίο έχει αξία και διαδρομή. Τρίτον, υπάρχουν συμφωνίες διακρατικές, διακαναλικές, υπάρχει EBU, υπάρχουν πολλά χρήματα σε εκκρεμότητα. Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Τη ζημιά που έχει σήμερα η ΕΡΤ, ποιος θα την πληρώσει? Το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι ότι η κυβέρνηση δεν έκοψε μόνο την ΕΡΤ, έκοψε την Deutsche Welle, το RIC, το κανάλι της Βουλής και το BBC. Οπότε ο Έλληνας πολίτης ουσιαστικά δεν έχει εικόνα ούτε από τον έξω κόσμο. Αυτό είναι ο μη παραβίαση πραγματικά του συνταγματικού δικαίου. Έτσι κι αλλιώς. Η δεξιός είσαι ή αριστερός, αν είσαι πολίτης, οφείλεις να το καταλάβεις. Εάν θέλουμε να κάνουμε κόστο επισημάνσεις, μπορούμε να κάνουμε πολλές επισημάνσεις τούτη την ώρα, όπως επίσης την γελιότητα του ότι κανείς δεν σκέφτηκε πως σε ενδεχόμενες εκλογές δεν θα υπάρχει και κρατικό κανάλι. Αυτό είναι σοφό που λες. Εγώ να πω και κάτι άλλο, μιας και είπαμε για την αξιολόγηση. Να μας πούνε εκεί οι σοφοί, τα παλικάρια, πώς ακριβώς το σκέφτονται και σε ποια τηλεόραση, εσείς εκεί που έχετε μια δική σας τηλεόραση, πώς θα κάνετε ΑΣΕΠ ή πώς θα κάναμε ΑΣΕΠ για να πάρουμε έναν παραγωγό να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή? Με ΑΣΕΠ θα πάρουν τις ραδιοφωνικές παραγωγές. Καλά, βεβαίως. ΑΣΕΠ θα πάρουν τις τηλεοπτικές παραγωγές. Μετεωρολόγο μέσω ΑΣΕΠ θα βρούνε. Τότε θα πάρουν και θα βρουν και κομμάτι και βατραχανθρώπους μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποιους ανόητους νομίζουν ότι απευθύνονται? Πρέπει να πούμε. Η κυρία Σαλακούδη με ΑΣΕΠ ανέβηκε πάνω. Όχι βέβαια. Οι φίλοι μου οι Σαλαγκούδη και πολλά παιδιά επιχειρηματιών, πολιτικών ευνοήθηκαν λόγω των γνωριμιών και της θέσης του πατέρα. Ο κύριος Αντώνης Λιάρος ως σύμβουλος ανέβηκε πάνω μέσω ΑΣΕΠ που ήταν και εκπρόσωπος κόμματος και παραλλήλως ήταν και σχολιαστής. Όχι βέβαια. Αλλά πρέπει να πω ότι βλέποντας τους τραγικούς βασιλικούς μισθούς των διαφόρων παραγωγών με το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για εκπομπές αμφίβολης ποιότητας, των οποίων τα νούμερα άγγιζαν περίπου... Πότε όμως αυτά, πριν 3 χρόνια. Ναι, ναι. Εδώ έχουν να γίνουν παραγωγές 3 χρόνια. Ναι. Ας κόβανε τις εξωτερικές παραγωγές. Βλέπατε, όχι, υπήρχαν μέχρι σήμερα τέτοιες παραγωγές και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο το κουμάντο της δημόσιας τηλεόρασης την κάνουν κομματόσκυλα και όσο την εκλαμβάνουν ως κρατική και όχι ως δημόσια τηλεόραση. Να σου πω κάτι που μπορεί να σε ξαφνιάσει. Εγώ δεν είμαι κατά των μεικτών παραγωγών και των εξωτερικών παραγωγών. Να ούτε εγώ. Γιατί η ΕΡΤ είναι η μεγάλη βιομηχανία η οποία τροφοδοτεί όλες τις εταιρείες παραγωγής, δηλαδή τη βιομηχανία της τηλεόρασης, της ακρόασης, του κινηματογράφου. Οι διαδικασίες είναι το μεγάλο ερώτημα. Ακριβώς. Αν δεν δουλέψει η ΕΡΤ, δεν θα δουλέψουν χιλιάδες άνθρωποι έξω από την ΕΡΤ. Κώστα μου, υπάρχουν εξειδικευμένα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται από ομάδες που λειτουργούν εκτός ΕΡΤ με την δύναμη και την φορά και το τεχνικό εξοπλισμό του κρατικού καναλιού. Αλλά όμως πρέπει να πούμε ότι το εξωτερική παραγωγή ήταν ένα πρόσχημα για να φορτώσεις το ταμείο σου με χρήματα. Και το γνωρίζεις πολύ καλά. Μακάρι όλα αυτά να ήταν αξιολογημένα, να γινόντουσαν ο Πρωθυπουργός, η ομάδα του και οι άνθρωποι που είπαν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, έπραξαν άριστα. Ξέρεις πότε έχασαν την μπάλα? Όταν αποφάσισαν να το κάνουν με αυτόν τον αστείο τρόπο. Διότι ο τρόπος αυτός δεν είναι μόνο αυταρχικός, όπως τον χαρακτηρίζεται. Δεν είναι μόνο
φασιστικός, δεν είναι μόνο αλαζονικός. Πάνω απ' όλα είναι ανόητος. Και η ανοησία είναι ακαταμάχητη στις μέρες μας. Εσείς θεωρείτε τώρα, να κάνουμε λίγο κουβέντα, ότι είναι τόσο ανόητοι ή βρήκαν ένα πρόσχημα να φύγουν από την κυβέρνηση για να προλάβουν τις εξελίξεις του Σεπτεμβρίου που θα αναγκαστούν να πάρουν νέο πακέτο μέτρων. Να φύγουν δηλαδή με ένα τσαμπουκά τέτοιο, γιατί ήταν βέβαιο ότι θα υπάρχει μεγάλη λαϊκή αντίδραση από το, σου λέει, να πέσω έτσι ή να πέσω από τα νέα μέτρα σκληρά που θα πάρουν το Σεπτέμβριο. Ναι, κοίταξε. Σαπόκα μου φαίνεται αυτό. Ναι, θα μπορούσε να. Ναι, θα μπορούσες να το σκεφτείς και έτσι. Θα μπορούσε να δώσει μια τέτοια πολιτική ερμηνεία. Επειδή όμως εγώ αποφεύγω τα σενάρια αυτά, τα οποία είναι λίγο παράδοξα, και επειδή γνωρίζω ότι θέλουν όλοι αυτοί να κρατηθούν από την εξουσία, δηλαδή ορισμένοι από αυτούς το γουστάρουν κιόλας αυτό που κάνουν, θεωρώ ότι συμπαρασύρονται από τους αυλικούς και πέφτουν σε τρομερές παγίδες. Όπως η συγκεκριμένη παγίδα, όπως έπαθε, έχουν πάθει το μύκητα ή τον, έχουν κολλήσει τον ιό Ταξίμι, τον λέω, από την πλατεία Ταξίμ. Ό,τι έπαθε ο Ερντογκάν, έπαθαν κι αυτοί. Πάντως, Μάκη, να πω κάτι στους τηλεθεατές που βλέπουν και... Η ΕΡΤ έδειξε τι μπορεί να κάνει από το Μάη μέχρι τον Ιούνιο, όταν έσπασε όλα τα κοντέρ της AGB ως η πιο αξιόπιστη τηλεόραση και πρώτη στις τηλεθεάσεις τις ημέρες των εκλογών, και βεβαίως ήταν πολύ ψηλά τα νούμερα τηλεθέασης και στη δικιά μας εκπομπή, οφείλω να ομολογήσω. Βεβαίως. Δεν πια, μπορώ να το πω. Βεβαίως. Ήμασταν μέσα στον ανταγωνισμό πολύ δυνατά, με πάνω από 20-25% δίναμε τη μάχη μαζί με τους συναδέλφους στα ιδιωτικά κανάλια. Ποιες ήταν οι επιλογές της κυβέρνησης Δημάρ Πασόκ Νέας Δημοκρατίας? Είναι ενιαία κυβέρνηση. Την ευθύνη δεν έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ το τονίζω αυτό. Ποιες ήταν? Ο Εμίλιος Λιάτσος, Γενικός Διευθυντής. Αυτό ήταν. Κώστα... Και μια ομάδα ανθρώπων τέτοιες αντίληψεις. Εγώ δεν λέω είναι κακοί άνθρωποι. Αντίληψη μιλάω. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν σήμερα την ΕΡΤ σε κλείσιμο. Σε φήμωση. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε σήμερα. Και εμείς, επειδή δουλεύουμε με δημοσιογραφικούς κανόνες και κώδικες, εμείς στο πετσί μας νιώσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, το κόψιμο της εκπομπής από 4 ώρες, όπως ήταν σε όλη την αγορά, σε 2 ώρα για να χωρέσουν κάποιοι. Και μετά το κόψιμο της εκπομπής στον αέρα, επειδή κάναμε ένα σχόλιο αν ο κύριος Δένδιας έκανε τελικά μήνυση στον Guardian για το δημοσίευμα περί βασανισμών στη Γαδά. Ο κύριος Δένδιας μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει κάνει μήνυση στον Guardian. Πού έχει ξαναγίνει αυτό? Να κοπεί η εκπομπή στον αέρα. Και τώρα φτάσαμε να κοπεί ολόκληρη η ΕΡΤ. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν το σύνολο της ΕΡΤ. Γι' αυτό το κάνανε, Μάκη. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη, να σου πω ότι θα είμαστε μαζί, και το εννοώ αυτό και ουσιαστικά μαζί, γιατί το περιβάλλον μας είναι φιλόξενο. Μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε εδώ από προηγούμενο ναυάγιο. Πριν βουλιάξει δηλαδή η ΕΡΤ, βούλιαξε ο Άλτερ, όπως θυμάσαι. Πάλι από τις αθλειότητες και τις συμπεριφορές των ηθινόντων και ιδιοκτητών του, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα χρέος 500 εκατομμυρίων, και όπως αντιλαμβάνεστε, μισό δις δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο σταθμός. Διελήθη ό,τι έχει γίνει και με την ΕΡΤ. Μόνο που η ΕΡΤ άντεχε ακόμα και ήταν πλεονασματική, και αυτό είναι το εκπληκτικό, ότι παρόλη την κακοδιαχείριση, παρόλο το άρμεγμα το οικονομικό που γινόταν, παρόλη την ασυδοσία η οποία υπήρχε, όχι εξαιτίας των εργαζομένων της, αλλά εξαιτίας των ηθινόντων και των κομματόσκυλων, η ΕΡΤ είχε τόση δύναμη που άντεχε. Άντεξε. Ένα σκάνδαλο τελευταίο. Αντέχει. Έχω το... Ναι, βεβαίως. Εγώ πληρώνω και εσύ, ΕΡΤ, οι πολίτες πληρώνουν ΕΡΤ για να βλέπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα. Να μας εξηγήσουν με ποια λογική και μέσα από ποιες διαδικασίες το ανταποδοτικό μου τέλος πηγαίνει για την πράσινη ενέργεια ιδιωτών. Το πλεόνασμα της ΕΡΤ πήγε στον κρατικό προϋπολογισμό ή σε ιδιώτες. Μα, αυτό... Κώστα, μην τα ρωτάς αυτά. Γνωρίζεις ότι είναι ταχυδακτυλουργοί άνθρωποι. Κατόρθωναν να αποκομίζουν ωφέλη για τους φίλους τους. Αυτό κάποιο πολιτικό λαμόγιο κατόρθωσε και το συνέλαβε ένα βράδυ μεταξύ, δεν ξέρω, Ποτού και Μπριζόλας, και την άλλη μέρα πήγε και το εφάρμοσε. Έτσι γίνονται αυτά. Μην αναρωτιέσαι το γιατί. Στην πλάτη των εργαζομένων, στην πλάτη των ανθρώπων που πονάνε τη δουλειά τους, στην πλάτη των μερακλείδων που αγαπάνε τη δουλειά τους, όλοι αυτοί τη χάρπαστη τύποι οι οποίοι εμφανίζονται μέσα ως αλεξιπτωτιστές σε κάθε οργανισμό, μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς,
είναι οι αρχιτέκτονες και οι μαέστροι τέτοιων καταστάσεων. Σε χαιρετώ, σε φιλώ και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Κώστα Ρουβανίτη. Αυτά λοιπόν, επιστρέφουμε, ζωντανή εικόνα. Σας αποχαιρετώ κι εγώ. Οι επόμενοι συνάδελφοι θα συνεχίσουν το πρόγραμμα. Και φυσικά το βράδυ θα είμαστε και στην τηλεόραση. Την τηλεόραση του GR. Από το Zoom στην Αθήνα, 20 κανάλια σε όλη την περιφέρεια και φυσικά από την web τηλεόραση εδώ του Zoom GR που το μεταδίδει. Κυρίες και κύριοι, από εμένα καλώς απόγευμα.